Πριν φτάσουμε στα υπόλοιπα, εσείς είσαστε βουλευτής και παραιτηθήκατε και χαιρετίστηκε από πολύ κόσμο αυτό το τόλμημά σας, γιατί φύγατε από τη σιγουριά της βουλευτικής έδρας και λέτε εγώ ήρθα στην τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα στην περιφέρεια και θα μείνω, γιατί στο παρελθόν, όπως ξέρετε, πολλοί διεκδίκησαν την περιφέρεια και μετά όταν έχασαν, έφυγαν από την περιφέρεια και έμειναν στο θόκο του βουλευτή. Και το δεύτερο είναι ότι εσείς είχατε μια εξειδίκευση στα εξωτερικά θέματα και είστε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και όλοι θα σας περιμέναμε υποψήφια ευρωβουλευτή. Παρ' όλα αυτά όμως είπατε όχι εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, που είναι βεβαίως και η μισή Ελλάδα, μια και η Αττική, όπως ξέρουμε, έχει το μισό πληθυσμό αυτής της χώρας. Πώς απαντάτε σε αυτή την εύλογη απορία ενός πολίτη? Θέλω να σας πω ότι μέρα με τη μέρα, και νομίζω ότι αυτή είναι μία μικρή ή τελικά μεγάλη νίκη μέχρι τη μέρα των εκλογών, αυτή η απορία σταματά να υφίσταται και να μην είναι, ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, καθόλου εύλογη. Εξηγούμε. Εν τέλει φαίνεται ότι κέρδισα αυτό που είχα αγωνία να κερδίσω. Να καταλάβουν οι συμπολίτες μου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία ιστορία, για να συνεχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε έτσι όπως την αντιμετωπίζαμε από το 1974 και μετά που γεννήθηκα εγώ, είτε ως μια τιμητική αποστράτευση από την κεντρική πολιτική σκηνή ή αν θέλετε μια ευκαιρία για να μεταβεί στην πολιτική σκηνή. Και το δεύτερο... Εσείς το ξεκίνημα της καριέρας σας ενώ ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κάνατε πίσω και είπατε τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Και θέλω και να σας πω και κάτι άλλο, ότι δεν ερχόμαστε όλοι από τις ίδιες παραδόσεις. Δεν έρχομαι από μια παράδοση που θέλει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πιστεύω, όσο και αν ακούγεται ότι είναι υψηπετές, ότι αντλώ από την παράδοση του Μανώλη Γλέζου, που επίσης είχε παραιτηθεί για να πάει να υπηρετήσει με υποδηματικό τρόπο την κοινότητα τα Πειράθου. Τώρα, εάν θέλουμε να επανέλθουμε, αν θέλετε, στην εξειδίκευσή μου, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για τους τηλεθεατές μας ότι σε γειτονικά κράτη ή στα λεγόμενα της Δυτικής Ευρώπης η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σπουδαία. Σαφώς είναι πολύ σπουδαία και ξέρετε πολύ καλά στη Γαλλία ειδικά, που την έχουν αναδείξει ως κυρίαρχο τομέα της δημόσιας ζωής, πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, τα οποία είναι και ιδιαίτερα επώνυμα και έφτασαν στο θόκο του Προέδρου της Δημοκρατίας, πέρασαν από την τοπική αυτοδιοίκηση ή επανήλθαν κάποιοι από αυτούς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ο Σιράκ, ο Ζισκάρ Ντεστέν και ο Σιράκ. Ναι, τέλος πάντων, επειδή η αφεντιά μου δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτούς τους δύο μεγάλους κυρίους, να το πω λίγο απλά. Όλη τούτη η κουβέντα μπορεί να έχει νόημα η απορία σας να εξηγηθεί ίσως 10 χρόνια πριν ή εύχομαι 10 χρόνια μετά. Αλλά όταν η πατρίδα αντιμετωπίζει κρίση χρέους και κρίση δημοκρατίας, θεωρώ, όπως είπατε κι εσείς, ότι αν κατορθώσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής, μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε σε όλη τη χώρα. Και πρέπει να τα αλλάξουμε και με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και προτάσεις. Πρέπει όμως, κύριε Παπαδόπουλε, να τα αλλάξουμε αλλάζοντας το ήθος, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Ναι, αλλά κυρία Δούρου, εσείς βλέποντας τα προβλήματα της Αττικής, τα οποία όλοι τα ζούμε και έχοντας και προσλαμβάνουσες για διάφορα πράγματα, θα τα αναλύσουμε συνέχεια τη συζήτησή μας. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή ότι είναι, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προτεραιότητες ενός περιφερειάρχη για την Αττική, από πού να αρχίσει για να ξετυλίγει αυτό το κουβάρι των προβλημάτων και να λύνει προβλήματα και όχι να μπαλώνει προβλήματα ή να τα βάζει και κάτω από το χαλί που λέμε, ναι, όπως τα σκουπίδια κάποτε? Δυστυχώς, αλλά δεν θα μπορούσα να είναι και αλλιώς. Όλες οι παθογένειες και τα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής αποτυπώνουν τα προβλήματα και τις παθογένειες ολόκληρης της χώρας. Η Αττική και οι κάτοικοι της αντιμετωπίζουν την ανεργία. Και μάλιστα έχουμε και μια θλιβερή πρωτιά σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Έχει διπλασιαστεί η ανεργία των γυναικών. Ναι, αλλά τι μπορεί να κάνει ένας περιφερειάρχης για ένα θέμα το οποίο είναι και κεντρικής πολιτικής κοινής και θέμα οικονομίας θέμα κυρίως του ιδιωτικού τομέα που πρέπει να απορροφήσει κόσμο και όχι του κράτους που δεν μπορεί να επιβαρύνεται με περαιτέρω με δημοσίους υπαλλήλους που μπορεί και να μην είναι άμεσα χρήσιμη, άρα επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο φορολογικά. Έχετε δίκιο. Να προσθέσω μόνο ζητήματα ποιότητας ζωής, ζητήματα περιβάλλοντος. Η χώρα μας προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 και σε πολλές γειτονιές δεν έχουμε αποχετευτικό.
Η χώρα μας προεδρεύει το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκεί μία βροχή για να καταστρέψει μικρομεσαίους επιχειρηματίες όπως έγινε στο Καματερό. Αθροίζω αυτά για να αντιληφθούμε όλοι ότι έχουμε όλα τα προβλήματα της χώρας εδώ, στην περιφέρεια Αττικής. Πάμε όμως στην πολύ ορθή απορία σας. Μα πώς μπορεί η περιφέρεια Αττικής να μειώσει, για παράδειγμα, την ανεργία των γυναικών ή των νέων ανθρώπων, όταν μιλάμε για κεντρικές πολιτικές, τις οποίες θα σας αφήσουμε κατά μέρος αυτή τη στιγμή, αν είναι πολιτικές που είναι προς μείωση της ανεργίας. Τα νούμερα που μας δίνει η Eurostat ή τα νούμερα που δίνει το Ινστιτούτο Εργασίας είναι απλά τραγικά. Θα μειωθεί κάποια στιγμή στο 10-15% και αυτό θα είναι το 2030. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Ας έρθουμε σε αυτό. Τι μπορεί να γίνει άμεσα, πυροσβεστικά που λένε. Μπορεί να γίνει αρχικά πυροσβεστικά, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά θα έλεγα ότι η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να δουλέψει σε συνέργεια με την κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους θεμελιώδη ζητήματα. Η Περιφέρεια Αττικής έχει το ΕΣΠΑ, το νέο, το ΣΕΣ όπως το λέμε, ή τελικά κατορθώσαμε στην Ελλάδα να το περάσουμε δημοσιογραφικά και πολιτικά ως νέο ΕΣΠΑ για να συνοηθούμε με τους πολίτες. Και βεβαίως είναι και άλλη τραγελαφική ιστορία, σύμφωνα με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, ότι έχει και ένα πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα, πώς το ερμηνεύετε εσείς, τι σημαίνει? Εκείνος λέει ότι ενώ όλοι έχουν έλλειμμα, οι Δήμοι, η κεντρική κυβέρνηση, εγώ έκανα πλεόνασμα. Εδώ όταν ρωτήθηκε γιατί πλεόνασμα, ο σκοπός σου δεν έχει πλεόνασμα, ούτε και έλλειμμα φυσικά, και είπε είναι για προγραμματισμένα έργα που τα έχουμε ήδη δρομολογήσει. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα πραγματικά ανακούφιση όταν και άλλοι ανθυποψήφοι μου, όπως ο κ. Κουμουτσάκος, πήραν τη σκυτάλη και είπαν ότι σωστά λέει η κυρία Δούρου, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για πλεόνασμα. Αυτά είναι αστείωτες. Με πλεόνασμα άλλωστε βουλιάζει η χώρα, με πλεόνασμα έχει τρομερά προβλήματα και βουλιάζουν περιοχές όπως το Καματερό και όλη η περιφέρεια Αττικής. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή η απάντηση ο απερχόμενος περιφερειάρχης με περίσσιο θράσος, λέγοντας ότι εγώ δεν ξέρω, και όταν ζητήσανε και άλλοι επιτέλους εξηγήσεις, ότι η περιφέρεια Αττικής δεν είναι ΕΠΕ ή δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Να βγάζει κέρδη κτλ. Και να φυλάσει ένα αποθεματικό για την επόμενη χρονιά που ο τζίρος σου δεν θα είναι καλός. Προσέτρεξε να μας πει πάλι ότι αγνοούμε και ότι υπάρχουν κωδικοί, σύμφωνα με τους οποίους κωδικούς το χρήματα που ξέρετε κάπου είναι σε κάποια τράπεζα, προφανώς δεν μπορεί να τα έχει στο σιρτάρι του άνθρωπος και θα το κίζονται άρα, θα γίνουν κάποια έργα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι παλαιοκομματικά. Είναι στην καλύτερη περίπτωση συμβουλές διαφημιστών και συμβούλων επικοινωνίας για να γλιτώνουμε ή να καβατζάρουμε, να το πω λαϊκά. Εσύ έχετε σύμβουλο επικοινωνίας. Την κουβέντα με τον κύριο Παπαδόπουλο όταν μας ρωτάει ουσιαστικά ερωτήματα και δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Και επανέρχομαι σε αυτή την σπουδαία ερώτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε σε άλλες εκπομπές και δεν σας το λέω να σας κολακεύσω. Ο Περιφερειάρχης, εύχομαι να είναι γένος θηλυκού στις 26 Μαΐου, δεν μπορεί να τάξει στους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής ότι θα κηρύξει ένα προτεκτοράτο και εντός του προτεκτοράτου αυτού δεν θα υπάρχει άνεργος. Αυτό μία και στο χέρι. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι αυτά τα χρήματα και σε συνέργεια με τα Υπουργεία, κανένας δεν εμποδίζει τον Περιφερειάρχη να ζητήσει την βοήθεια των Υπουργών ή από κοινού να δουλέψουν, να φτιάξει υποδομές ώστε, κύριε Παπαδόπουλε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε όσοι έχουμε υπάρξει στον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε κανονικές δουλειές. Τώρα τι συναντά κάνει στους Δήμους και η Περιφέρεια δεν βλέπω να έχει πάρει κανένας τους θέσεις. Συναντά αυτά τα πεντάμινα, ξέρετε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε πώς αυτό το περιβόητο πλεόνασμα, έτσι το λέω εντός πολλών εισαγωγικών, μας κατηγορήσουν και εσείς και εγώ, λέμε πράγματα που δεν ισχύουν σε κανένα είδους οικονομικό εγχειρίδιο, αλλά και τα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να έχουμε υποδομές για σοβαρές δουλειές κανονικές. Υπάρχει θεματικός άξονας. Με τον τίτλο, κύριε Παπαδόπουλε, που δεν τον βάζει η Δούρου, αλλά η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Έχω πολλά ερωτήματα, αλλά μου γεννάτε εσείς με τις απαντήσεις σας ερωτήματα, θέματα για ερωτήματα. Πείτε μου εσείς, πώς θα συνεργαστείτε, εφόσον δεν γίνουν αμέσως εκλογές και δεν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στο κεντρικό επίπεδο, πώς θα συνεργαστείτε, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σε αντίθετη ιδεολογική άποψη από τη δική σας?
Καταρχάς, δεν είναι απλά σε αντίθετη ιδεολογική άποψη από τη δική μου Νέα Δημοκρατία και ο έτερος κυβερνητικός εταίρος, το ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι είναι σε αντίθεση και σε πόλεμο με τους πολίτες. Δηλαδή δεν έχουμε απλώς διαφορετικές ιδεολογικές διαφορές, οι καταγωγές, οι κομματικές εντάξεις. Άρα πώς θα συνεργαστείτε? Εγώ λέω ότι θα προσπαθήσω και νομίζω ότι η πορεία μου στα τώρα δίνει τα αχέγγυα στους πολίτες μου να αξιώσω το ρόλο της Περιφερειάρχου. Ξέρετε, αυτό που με τρομάζει είναι ότι αγνοούν οι συμπολίτες μου τι είναι η περιφέρεια. Αγνοούν ακόμα και τα εκλογικά όρια. Ξέρετε, και τις αρμοδιότητες και πολλά. Και τις αρμοδιότητες. Ξέρετε πόσες φορές με συναντά κόσμο στον δρόμο και μου λέει, κυρία Δούρου, τι ώρα που τα λέτε, δεν μπορώ να σας ψηφίσω. Και όταν ρωτάω πού μένετε, μου απαντούνε. Κερατσίνη. Πραγματική περίπτωση. Καλυφαία. Λέω λοιπόν ότι αν ξεκινήσουμε από εκεί θα έχουμε διανύσει 66 δήμοι. Αντιλαμβάνομαι. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από εκεί, αν δηλαδή καταπολεμήσω την άγνοια, θα κερδίσει και η δημοκρατία. Γιατί κύριε Παπαδόπουλε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν εμείς οι πολίτες αγνοούμε, δεν ελέγχουμε. Ναι, και όταν δεν ελέγχουμε, τα συμφέροντα κάνουν πάρτι. Οι βασικές αρμοδιότητες δεν είναι να εγκρίνετε κονδύλια που τελικά υλοποιούνται από τους δήμους και να κάνουν σωστές μελέτες οι δήμοι. Ναι, πάμε τώρα. Και κατά τα άλλα, δεν έχω καταλάβει. Σας έχουν δώσει και το πεδίο του Άρος να παίζετε, ξέρω κι εγώ, και κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα στο. Επιμέρους πράγματα, όχι δηλαδή συλλογικές. Πάμε τώρα λοιπόν στο ερώτημά σας. Πώς μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση που τουλάχιστον ως πολίτης και πρώτερα ως βουλευτής θεωρούσε ότι έχει κηρύξει πόλεμο με τη μητέρα μου, τους φίλους μου, τους έχει διώξει, τους έχει κάνει οικονομικούς μετανάστες, μένα την ίδια. Εάν λοιπόν με δεδομένο τον περιορισμό των πόρων και των αρμοδιοτήτων που έγινε με κοινή υπουργική απόφαση το 2013, έτσι, για να μην πάρω εγώ τη σκητάλη από τους παλαιοκομματικούς που λέει ψηφίστε με μένα και θα τα αλλάξω όλα. Υπάρχουν περιορισμοί στους πόρους σημαντικοί. Υπάρχουν περιορισμοί στους δήμους και στις όπου προσέχτε όμως, γιατί ανέφερα πότε έγινε η υπογραφή αυτή τη κοινή υπουργική απόφαση το 2013. Όπου ο απεργόμενος περιφερειάρχης δεν μπήκε στον κόπο ενός δελτίου τύπου. Δεν μας είπε αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτά. Αν δε κάποιος μπει στον κόπο να διαβάσει τα πρακτικά των προηγούμενων τριών χρόνων, θα δει ότι σε μία σειρά από κορυφαία ζητήματα σε σχέση με την αξιοποίηση του ελληνικού, με τον Αστέρα. Θα πάμε σε αυτά. Όχι. Αλλά εγώ θέλω, θέλω να σας θέλω να μείνουμε στους πόρους που αναφέρετε. Γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Κουμουτσάκος λέει ότι επειδή έχει μια ευρωπαϊκή πορεία πριν στην πενταετία ως ευρωβουλευτής, μπορεί να φέρει πόρους πλάς από αυτούς που έχουμε ήδη μέσω των ΕΣΠΑ, να το πούμε για ευκολία της συζήτησης. Και είναι δυνατόν να πάρει κανείς άμεσα, ευθέως, ως περιφέρεια, νέους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, στο προηγούμενο πάντως θέλω να σας πω ότι στα πρακτικά θα δει ότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης σιωπούσε ή τέλος πάντων πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τώρα εξηγεί δια των αντιπεριφερειαρχών του τον απερχόμενο ότι διαφωνεί με το ελληνικό. Άρα, μπορείς απέναντι σε μια κυβέρνηση να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι λειτουργήσε ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Πάμε τώρα στον κύριο Κουμουτσάκο. Το έχω ξανακούσει. Ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ένας ευπρεπής πολιτικός, όπου βεβαίως, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα, το κόμμα του δεν του φέρεται με τον πρέποντα τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία για 1,5 μήνα έψαχνε έναν αυτοδιοικητικό, τεχνοκράτη, ακομμάτιστο. Κατηγορούσε όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν τρεπόμαστε για την κομματική μας ένταξη και εν τέλει οδηγήθηκε σε ένα κομματικό στέλεχος. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πρώην δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας να κατεβαίνουν με τον απερχόμενο περιφερειάρχη που είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Ο κ. Κουμουτσάκος λοιπόν έχει όντως μια εμπειρία. Υπήρξε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και υπήρξε και ευρωβουλευτής. Μονάχα που θέλω να σας πω, ως ένας άνθρωπος που παρακολουθώ τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρόνια τώρα, ότι το να φέρεις χρήματα στον τόπο δεν είναι θέμα καλών γνωριμιών, ούτε lobbying. Και μακριά από αυτή την πολιτική, γι' αυτό ξαφνιάστηκα και σας είπα πριν, ξαφνιάζομαι. Εδώ δεν είναι ποιος ξέρει καλύτερα τις γειτονιές της Ρούντε Λαλουά, όπου είναι η οδός έτσι, Ντελουά, που είναι γραφεία ευρωπαϊκών θεσμών. Αυτά με ξαφνιάζουν να τα λέει ο κύριος Κουμουτσάκος. Ελπίζω να φταίτε εσείς και να τον αδικείτε και να μην συνεχίσει να τα λέει. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να ταΐσουμε τη ρητορική του λαϊκισμού, της υποσχεσιολογίας, απλώς με καλύτερα γαλλικά. Γιατί πάλι την υποσχεσιολογία θα τα ίσουμε. Όχι, σας το επιβεβαιώνω, το λέει, τον είχα εδώ πριν από εσάς. Εντάξει, εντάξει. Και μου είπε και κάτι άλλο, ότι θα κάνει και γραφείο
στις Βρυξέλλες για το σκοπό αυτό της περιφέρειας. Ακούστε, διάφορες πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει ένας περιφερειάρχης, μία περιφερειάρχης θέλω να λέω εγώ, τουλάχιστον για την απόψηνή μας κουβέντα, και τίποτε δεν σταματά. Μπορεί, ας πούμε, να γίνουν κατά το επιτυχημένο πρότυπο των ΚΕΠ κέντρα που θα βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί μου παραπονιούνται ότι οι αρμόδιες και αναρμόδιες εν τέλει υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, διότι ο απερχόμενος περιφερειάρχης δεν εκμεταλλεύτηκε, να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, το σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Ξέρετε, καταργήθηκε η υπερνομαρχία, οι νομαρχίες. Όλα εντάχθηκαν σε ένα όλα εντάχθηκαν. Και έτσι, μιλώντας με τους εργαζόμενους της περιφέρειας, θέλω να σας πω, για να αισιοδοξήσετε κι εσείς και ως πολίτες της Ελλάδος, ότι συναντάω εργαζομένους που, προσέξτε, δεν θέλουν να δουλέψουν λιγότερο, δεν θέλουν να πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν θέλουν να είναι αυριανοί περιφερειακοί σύμβουλοι της Δούρου. Έρχονται και επισημαίνουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από την επόμενη μέρα και να διορθώσουμε ένα οργανόγραμμα. Και το λέω από τη δική σας εκπομπή και το λέω με μεγάλη περηφάνεια. Θέλω να οργανώσουμε εκείνο το οργανόγραμμα που αφενός θα κεφαλοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και αφετέρου θα μπει μια τάξη. Μητροπολιτικές διευθύνσεις. Διευθύνσεις που δεν υπάρχουν. Ας πούμε, δεν υπάρχει διεύθυνση σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Υπάρχει διεύθυνση κοινωνικής μέρημνας. Άρα, για να επανέλθω στα του κυρίου Κουμουτσάκου, το να πάει να ανοίξει ένα γραφείο, όπου γης τέλος πάντων, δεν είναι κάτι που θα το απαγορεύσει κανένας. Αλλά εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, επαναλαμβάνω, να μην λέει πράγματα που δεν γίνονται. Το ΣΕΣ, το νέο ΕΣΠΑ, έχει αυστηρά κριτήρια. Ενώ το ποια θα είναι επιλέξιμες δαπάνες. Και έτσι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει ανάγκη αφενός να φύγουμε από εκείνη τη λογική που δεν απορροφούσαμε. Σχεδιασμό και μελέτες από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Δεν απορροφούσαμε, κύριε Παπαδόπουλε. Θυμάστε πόσες φορές. Ναι, είχαμε πολύ μικρή απορρόφηση. Απορροφητικότητα. Έμαθα δε ότι υστερούμε και στις λεγόμενες καλές πρακτικές. Γιατί κανένα κόμμα έχει απορροφητικότητα που δεν έχει ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Το ότι να βλέπει σε διάφορα site ότι έχει περισσότερα από την περιφέρεια της Ηπείρου δεν σημαίνει ότι καλός πράττει. Πού το βάλω στον πύχη. Εδώ έχουμε, είπαμε, τη μισή χώρα. Εύχομαι λοιπόν ο κύριος Κουμουτσάκος να μην λέει πράγματα που δεν γίνονται και να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας ότι ο σχεδιασμός, η απορροφητικότητα και η κεφαλαιοποίηση ενός εργαλείου οικονομικού δεν γίνεται επειδή κάποιος έχει απλά διαμείνει στις Βρυξέλλες. Τώρα να πάμε λίγο στα επιμέρους θέματα. Βεβαίως. Και πριν πάμε στα μεγάλα έργα που θέλω να μου τα σχολιάσετε ή τα σχεδιαζόμενα ή αυτά που τέλος πάντων έχουν μείνει στη μέση, ας πάμε σε μερικά βασικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι αποχετευτικό και κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας που δεν έχουν ακόμη αποχετευτικό. Δηλαδή λειτουργεί ακόμη το βιτιοφόρο για να μαζέψει τα λίμματα. Ψάχνετε τη λέξη για να είστε ευγενικός. Ναι. Έχουμε προβλήματα στην επεξεργασία των λιμάτων, τόσο ώστε να μπορούμε να έχουμε καθαρές θάλασσες γύρω μας για να υλοποιηθούν και κάποτε, δεν ξέρω σε ποια γενιά, και τα έργα, αυτό που λέμε να κάνουμε τα παραλιακά μας μέτωπα ελκυστικά και για τους πολίτες της Αττικής αλλά και για τους ξένους που επισκέπτονται την πόλη μας. Πώς μπορεί να δοθεί μια κεντρική λύση στο αποχετευτικό της Αττικής και τέλος πάντων αυτή η πόλη των 5 σχεδόν εκατομμυρίων να είναι μια πόλη που δεν θα έχει τέτοια προβλήματα. Πού επανερχόμαστε τώρα στις αρχικές μας παρατηρήσεις, ότι μπορεί κάποιος να συμφωνεί απόλυτα με πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης ή να διαφωνεί. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε άλοθη, ούτε επαρκής εξήγηση, η διαφωνία, η συμφωνία, για να μην έχεις αποχετευτικό σύστημα. Γιατί δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός που να τον υλοποιούν και όλοι και που να έχει μια, έτσι να έχει μερικές παραμέτρους που να οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο και να μην γίνονται εμβαλωματικές κινήσεις. Αυτή τη χώρα, ξέρετε, έχω βαρεθεί να βλέπω εμβαλωματικές κινήσεις σε όλα τα. Δεν θα πάω στην κεντρική πολιτική σκηνή για να μην παρασυρθούμε σε. Όχι, μα αποτυπώνει μου στο πικέ αυτό. Ναι, το θέμα είναι να γίνεται, να πούμε, τελειώνουμε το αποχετευτικό. Τελείωσε το αποχετευτικό. Τελειώνουμε, ξέρω και εγώ, το θέμα των σκουπιδιών. Τελείωσε και αυτό. Με έναν κεντρικό σχεδιασμό που να οδηγήσει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει για να ξεκινήσουμε από το αποχετευτικό, έτσι με δύο κουβέντες πριν πάμε στο διάλειμμα, να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό που μόλις είπατε, να γίνει, κύριε Παπαδόπουλε. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Χωρίς σύχνος τύρας καταγγελίας, γιατί δεν είμαι εδώ απέναντί σας και δίνω τη μάχη με καταγγελίες και απλά διαπιστώσεις. Χορτάσαμε από αυτά. Ας σταματήσουμε επιτέλους με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα άσκηση πολιτικής
και ανάμειξη με τα κοινά, όπως είναι ο απερχόμενος περιφερειάρχης, που σήκωσε για πρώτη φορά τα βάρη της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να θυμηθώ και το παρελθόν του, το αθλητικό, το 2002 και ως τα σήμερα, υπηρετώντας την περιφέρεια Αττικής με τον άλλο τρόπο, από τη θέση του νομάρχη και τα 3,5 τελευταία χρόνια από τη θέση του περιφερειάρχη, δεν μας εξηγεί γιατί, επαναλαμβάνω, στην προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 υπάρχουν γειτονιές της Ανατολικής Αττικής και όχι μόνο, που δεν έχουν αποχητευτικό. Ένα λόγο αξιοπρεπή, πέρα από, επαναλαμβάνω, τις ιδεολογικές διαφορές. Γιατί κάπως έτσι, κύριε Παπαδόπουλε, από χρόνο σε χρόνο, από εκλογές σε εκλογές και με μόνο στόχο το λόγο ύπαρξη στα κοινά, στην πρώτη γραμμή, η χώρα μας από το 1974 στα σήμερα αντιμετωπίζει κρίση χρέους και κρίση δημοκρατίας. Κανένας δεν δημωρήθηκε. Κανένας δεν απολογήθηκε για το γεγονός ότι όφιλε εντός συγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος να κάνει κάποια πράγματα. Λοιπόν, και για να μην τσουβαλιάσω και τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα το πάμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Πολιτική Οικονομία, SBC, και έχουμε κοντά μας την κυρία Ρένα Δούρου, που είναι υποψήφια περιφερειάρχησα Αττικής, κλείνοντας έτσι ένα κύκλο υποψηφίων για την περιφέρεια, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις τους πάνω στα συγκεκριμένα θέματα στα οποία καλούνται είτε να διαχειριστούν είτε να επιλύσουν, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι πριν φτάσουμε στην κάλπη, με σκοπό και στόχο να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, γιατί αν καταφέρουμε να ψηφίσουμε υπεύθυνους ανθρώπους, ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν σωστότερα τα κοινά μας, ίσως η χώρα μας να δει αυτές τις άσπρες μέρες που τις έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια. Κυρία Δούρου, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Μείναμε στο θέμα σκουπίδια. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω από τη διαχείρισή τους. Άλλος λέει καύση, άλλος λέει ότι καύση θα μολύνει την ατμόσφαιρα. Άλλος λέει κομποστοποίηση και αυτή μπορεί να πάει στη γη πάλι κτλ. Βέβαια, έχουμε και έναν λαό ο οποίος είναι απαίδευτος γύρω από το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Γιατί θέλω να σου πω ότι εγώ κάνω μεγάλη προσπάθεια. Είμαι και εγώ μαζί με 2-3 εκεί στην πολυκατοικία που μένουμε στο Χαλάνδρι, λίγο σε ρόλο βοηθητικού έτσι της αποκομιθής, μια και διάφοροι συμπολίτες μας έχουν άδειο κάδο και βαριούνται να πατήσουν αυτό που υπάρχει κάτω, τέλος πάντων. Το πετάλι για να τον ανοίξουν, και το αφήνουν έξω. Πάνε οι γάτες, το σκίζουν και γίνεται όλο το πάρτι μετά της βρωμιάς και της ακαθαρσίας. Ενώ βλέπω, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έχουμε μία ανακύκλωση με τους μπλε κάδους και βλέπουμε και εκεί ότι πετάμε πράγματα τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα ή και εκεί δεν σεβόμαστε αυτή τη διαδικασία. Και μετά είναι βεβαίως και η πολιτεία πώς διαχειρίζεται όλο αυτό το προϊόν που είναι για πέταμα και που μπορεί να είναι και χρήσιμο σε ένα μεγάλο μέρος τους. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αγγλία, σε μια αντίστοιχη μικρή πολυκατοικία με τη δική μου, εκεί επειδή η κόρη μου και το ξέρω, έχουν 5 κάδους. 4 για ανακύκλωση και έναν για τα σκουπίδια. Και έτσι έχουμε μεγάλη χρήση του κυκλώματος ανακύκλωση, που τελικά δεν μολύνει το περιβάλλον, δεν αξιοποιεί τα αυτά που είναι άχρηστα, δηλαδή ένα μπουκάλι, και υπάρχει διαχωρισμός, σκούρο και ανοιχτό μπουκάλι, για παράδειγμα. Υπάρχει για το χαρτί, υπάρχει και για το μεταλλικό. Δεν υπάρχει για το πλαστικό, γιατί δεν θέλουν εκεί να κάνουν λειτουργία που να διαχειριστούν το πλαστικό. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε ένα πρώτο βαθμό, ο οποίος δεν πάει και πολύ καλά μεταξύ μας. Και κάποτε μου λένε και κάποια ανακυκλώσιμα τα πετάνε και στις διάφορες χωματερές. Έχουμε χωματερές ανεξέλεγκτες, πράγμα που δεν συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και έχουμε και πρόστιμα που φάγαμε για τα σκουπίδια κατά καιρούς, και έχουμε και κάποια κονδύλια που μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να πάμε ένα βήμα μπροστά, τσακωνόμαστε πού, πώς, γιατί, ποιο σύστημα και όλα αυτά. Εσείς τι προκρίνετε, γιατί σας κατηγόρησαν από ότι διαβάζω και παρακολουθώ, ότι η λύση δική σας, που της δώσατε και ιδεολογικό χαρακτήρα από ό,τι θυμάμαι, είναι μια λύση που έχει χρόνο μπροστά νέο, που μπορεί να είναι και μια δεκαετία, και μπορεί να χάσουμε ό,τι κονδύλια μας προσφέρονται για τις λύσεις που έχουν προκριθεί. Και θέλω και με βάση αυτό να μου απαντήσετε και αν διαφωνείτε με το να υπάρχει και συνδιαχείριση με ιδιώτες στο θέμα των σκουπιδιών.
προσπαθήστε να θέσετε όλη την γκάμα των προβλημάτων. Ας σας ακολουθήσω με τη σειρά που τα ιεραρχήσατε. Νομίζω ότι αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο. Γίνεται μια προσπάθεια να πιστούμε ότι ως λαός είμαστε απαίδευτος σε σχέση με την ανακύκλωση. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα σε σχέση με τις μπαταρίες. Ναι. Αν πάρει κάποιος διάφορα στατιστικά στοιχεία που δίνονται και μέσα από ευρωπαϊκές υπηρεσίες, θα δει ότι πάμε εξαιρετικά καλά στην ανακύκλωση μπαταριών. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε απαίδευτοι στην ανακύκλωση μπαταρίας, πεπαιδευμένοι και με κουλτούρα, άλλη και με άλλη νοοτροπία και απαίδευτοι κίτρα το κοσμική στο χαρτί και στο γυαλί. Παρατήρηση δεύτερη. Ναι, πράγματι, υπάρχουν δήμοι που έχουν μπλε κάδους. Υπάρχουν δήμοι, κύριε Παπαδόπουλε, που δεν έχουν μπλε κάδους. Παρατήρηση τρίτη. Πάντα ακολουθώ τον τρόπο που προσπαθήσετε να σκιαγραφίσετε την κατάσταση στη διαχείριση απορριμμάτων στη χώρα μας. Υπάρχουν δήμοι που έχουν καρκίνο και τίποτα άλλο, όπως είναι η Φυλή, και μάλιστα καρκίνος που έχει ανταποδοτικά τέλη. Και υπάρχουν δήμοι που συναντάς μπλε κάδους. Συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης, θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ που θυμήσατε μία αρχική μου ρίση, που δεν πρέπει να την ξεχάσω ποτέ και θα πρέπει να τη λέω κάθε στιγμή μέχρι το τέλος της προεκλογικής περίοδου και με το καλό, αν είμαι η επόμενη Περιφερειάρχης, να τη λέω κάθε μέρα μέχρι να λυθεί το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. Για το αν μαζεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο τα σκουπίδια. Αν δηλαδή ένας Περιφερειάρχης, ο οποίος παρόλο που με πολλή καθυστέρηση η κοινοτική νομοθεσία, η ευρωπαϊκή, έγινε επιτέλους εθνική, την ακολουθεί, ή αν ξαφνικά ανοίγει τις πόρτες της περιφέρειας ή των δημαρχείων, όπως είδαμε, στον κύριο Φούχτελ, ο οποίος έρχεται εδώ, δεν ξέρω αν τον ελέγχει ο Έλληνας αρμόδιος υπουργός, και συζητάει διάφορα για καινούργια σχήματα ξένων συμφερόντων, ιδιωτικών συμφερόντων, όχι μόνο στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά στα πάντα. Τώρα, τι μπορεί να γίνει στην προκειμένη περίπτωση για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα να έχουμε καθαρές πόλεις και απ' την άλλη διαχείριση σκουπιδιών που να μην... Να είναι εις όφελος του περιβάλλοντος και ακριβώς, όχι εις όφελος των εργαλοδομικών και εναντίον των πολιτών και του περιβάλλοντος. Και των εργολαβικών συμφερόντων, γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσός εν τέλει. Τώρα, εμείς λέμε λοιπόν ότι και το παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής και σας το λέω με πολύ λύπη, δεν έπαιξε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ολόκληρη συνέντευξη τύπου. Με τεχνοκράτες, με ειδικούς, με τις επιτροπές κατοίκων, με κοστολόγηση. Να το πούμε απλά λόγια στους τηλεθεατές για να το καταλάβουν όσο μπορούν καλύτερα. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Θα ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία επιτέλους έχει γίνει εθνική εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κάποιοι σφυρίζουν. Δηλαδή, τι πρέπει αδιάφορα. Να γίνει, είστε εναντίον των χιτή, για παράδειγμα. Ο στόχος λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, είναι το 2020 να έχουμε μειώσει κατά 50% τα απορρίμματα. Τα σκουπίδια. Ο στόχος είναι να σταματήσει. Μέσα σε ανακύκλωση. Βεβαίως. Μάλιστα. Ο στόχος είναι, και αυτά δεν τα λέει η Δούρου, κάποια εξτρεμίστρια και αντιμνημονιακή. Αυτά τα λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία που κάνουν εδώ ότι δεν την ακούνε. Και επειδή δεν την ακούνε, κύριε Παπαδόπουλε, έρχεται η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών και μας καταγγέλει. Και επειδή δεν την ακούμε εντός πολλών εισαγωγικών. Έρχεται εισαγγελέα στο γραμματικό. Έρχονται οι επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί μη μου πείτε ότι είναι άνθρωποι της Δούρου. Και εδώ δεν απολογείται κανένας. Δεν ρωτάει κανένας τον απερχόμενο Περιφερειάρχη. Μα θα μας πεις επιτέλους γιατί έρχεται ο εισαγγελέας. Θα μας πεις γιατί ανησυχεί το αρμόδιο Υπουργείο. Θα μας πεις γιατί, και το λέω με ντροπή για τη χώρα μου, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι αποτελούμενη από συντηρητικούς, έτσι, μην φανταστείτε, καν από σοσιαλδημοκράτες, λένε ότι η Φυλή είναι μνημείο ανθρώπινου πόνου και περιβαλλοντικής καταστροφής. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να ακολουθήσουμε πρακτικά λοιπόν την νομοθεσία. Δηλαδή. Και να προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα ανακύκλωσης. Σε όλους τους πολίτες της δυνατότητας ανακύκλωσης. Ωραία, να βάλουμε δηλαδή μπλε κάδους σε όλη την Αττική, σε όλους τους 66 δήμους. Έτσι. Γιατί δεν έχουν μπει τόσα χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, εγώ δεν είμαι. Ναι, να ασχολούμαι με τα κοινά. Θέλω να σας πω με την έννοια της πράξης. Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Παπαδόπουλε, ασχολείστε όμως. Αν αυτό που μόλις είπατε, έτσι, ότι επιχειρείτε στη δική σας πολυκατοικία, τελικά ασχολείστε και ασχολείστε με σπουδαίο τρόπο. Λοιπόν, άρα ανακύκλωση παντού και ανακύκλωση στο σπίτι, έτσι, σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας.
Είπατε κάτι πολύ σπουδαίο και εδώ ενοχλώ, κύριε Παπαδόπουλε, ενοχλώ πάρα πολύ. Είπατε για τα ΣΔΙΤ, δηλαδή κατά πόσο, ας πούμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αφήνουμε στα ιδιωτικά συμφέροντα. Θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή έχω την τιμή να έχω ένα δημοσιογράφο που κατέχει τι γίνεται στην Γυραιά Ήπειρο, στις υπόλοιπες χώρες, ότι τα ΣΔΙΤ έχουν αρχίσει και καταλείπονται. Και σωστά έχουν αρχίσει και καταλείπονται. Άρα εμείς τι λέμε, όχι ότι θα τα μαζεύει η Δούρου τα σκουπίδια, αλλά ότι το δημόσιο θα ελέγχει. Και το δημόσιο και η περιφέρεια σε συνέργεια με τα αρμόδια υπουργεία θα είναι ο βασικός υπόλογος για την διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι εταιρείες που σκοπό τους έχουν να φτιάξουν φαραωνικές εγκαταστάσεις, να ψεύδονται σε σχέση με τον όγκο των απορριμμάτων. Πείτε μου εσείς, ως άνθρωπος που ακολουθεί τουλάχιστον και παρακολουθεί την οικονομία, είναι δυνατόν σε μια χώρα πτωχευμένη, όπου η κατανάλωση έχει πέσει, η αγοραστική αξία και η δυνατότητα όλων να έχει πέσει, να υπολογίζουν να φτιάξουν εγκαταστάσεις τεράστιες με νούμερα απορριμμάτων που αφορούν την πρόκριση εποχής. Άρα δηλαδή πρακτικά μας λέτε, αν αποκωδικοποιώ σωστά τη σκέψη σας, ότι εσείς θέλετε να γίνουν περισσότερες δραστηριότητες στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δηλαδή περισσότερα εργοστάσια ανακύκλωσης, παρά εργοστάσια χυτή που θα κάνουν αυτή την επεξεργασία και το θάψιμο στην ουσία των απορριμμάτων. Γι' αυτό ξέρετε το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, έτσι και δεν μπορεί να είμαστε. Να σου πω κάτι. Καλά, προσπαθείτε να το κωδικοποιήσετε, όπως και εγώ δεν νομίζω ότι δεν τα λέω, πολύπλοκα. Είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν μπορούμε είναι να το κάνουμε το θέμα, ατάκα. Ναι, ναι, έτσι, εντάξει, όπως κάνουν, ατάκα. Όχι, όπως κάνουν σε άλλες εκπομπές, σε άλλοι συναδελφοί σας. Εγώ λοιπόν ξαναλέω ότι αν ακολουθήσουμε σε μεγάλο βαθμό αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία και Νομοθεσία, εάν σταματήσουμε τις φαραωνικές εγκαταστάσεις, δηλαδή μικρές εγκαταστάσεις, τότε λέτε, θα έχει κερδίσει και η περιφέρεια Αττικής και το περιβάλλον και οι πολίτες. Γιατί ξέρετε, μάλιστα, κάτι, κάποιος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη σας και στην τσέπη μας πολύ βαθιά. Πάρα πολύ βαθιά, κύριε Παπαδόπουλο, και κερδίζει από αυτό. Και επειδή τόλμησα να το πω, αχώς και κοπετός για την νεαρή κυρία του ΣΥΡΙΖΑ που δεν γνωρίζει από τη διαχείριση απορριμμάτων. Λοιπόν, ας δούμε τι γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ας δούμε ποιος κερδίζει από αυτήν την ιστορία στη δική μας χώρα και στη δική μας πατρίδα και ας απολογηθούν και κάποιοι γιατί συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, ας πάμε λίγο παρακάτω γιατί δεν προφτάνουμε δυστυχώς να τα πούμε όλα και εγώ επίγομαι να έχω απαντήσεις από εσάς. Γήπεδο ΑΕΚ. Μας λέει ο κύριος Γουρός ότι θα δώσει 20 εκατομμύρια. Και εγώ λέω, μου είναι συμπαθής ως ομάδα η ΑΚ και λυπάμαι για τις περιπέτειές της. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουμε έναν προηγούμενο πρόεδρο, ο οποίος ήδη καταδικάστηκε για κατάχρηση 21 εκατομμυρίων. Έχουμε μία περίεργη υποβάθμιση, πιο μεγάλη από αυτή που ήταν η πραγματική, για να διαγραφούν κάποια εκατομμύρια χρεών, τα οποία τα χρεώνομαι εγώ ως πολίτης στο τέλος, έτσι. Και το ερώτημα είναι, γιατί 20 εκατομμύρια σε μια επαγγελματική δραστηριότητα που είναι κατά τα άλλα μια ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό και δραστηριοποιείται επαγγελματικά μέσα σε ένα χώρο που λέγεται ποδόσφαιρο. Τώρα ανοίγεται πάλι μεγάλο θέμα και θα προσπαθήσετε μην το κάνετε μετά. Μεγάλο, όχι, γιατί θέλω, έχω κι άλλα. Θα προσπαθήσετε μετά να με αποκωδικοποιήσετε. Ακούστε, το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως φαίνεται και από τις τελευταίες ψηφοφορίες και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα γίνει. Αλλά με αφορμή το γήπεδο της ΑΕΚ, θέλω να σας πω για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται από μέρους του απερχόμενου Περιφερειάρχη να ξετυλιχθεί, αν θέλετε, να λάβει μέρος του προεκλογική περίοδος. Με μια λογική που λέει και γήπεδα θα σας φτιάξουμε. Με μια λογική που λέει ότι θα κάνω τα πάντα για να απομειώσω την υποψηφιότητα της αντιπάλου μου. Σκεφτείτε, κύριε Παπαδόπουλο, με την εμπειρία που έχετε ως δημοσιογράφος, εάν, για παράδειγμα, σηκωνόταν πανό υβριστικό εναντίον του απερχόμενου Περιφερειάρχη, θα με βάζανε σε όλα τα κανάλια να καταδικάζω την λεκτική και ψυχολογική βία από όπου και αν προέρχεται, ενώ στην δική μου περίπτωση, όταν σηκώθηκε το πανό από αγανακτισμένους εντός πολλών εισαγωγικών και ανενημέρωτους οπαδούς της ΑΕΚ σε σχέση με το τι δήλωσα ή τι δεν δήλωσα, την επόμενη ακριβώς μέρα ο περχόμενος Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα παλέμαχου της ΑΕΚ. Δηλαδή έκλεισε το μάτι
ότι αυτή η κακιά είναι εναντίον του γηπέδου και εγώ καλός θα σας στήσω το γήπεδο. Τι λέτε για τα 20 εκατομμύρια, βέβαια στο γήπεδο όλοι λέμε να γίνει. Τι λέτε για τα 20 εκατομμύρια, όχι, λέμε να γίνει, αλλά πώς θα γίνει, έχει διαφορά. Σαφώς, γι' αυτό ρωτάω για τα 20 λοιπόν, εκατομμύρια. Άρα αυτό, που θέλω, αυτό ήταν κάτι που είπε ο κύριος Γουρός, έτσι, να πω επιτέλους και το όνομά του μετά από τόση ώρα που συζητάμε. Είπε κάτι ότι θα δώσει 20 εκατομμύρια, δεν έχει εξηγήσει ακόμα στο λαό της ΑΕΚ και σε όλους εμάς. Που μπορεί να μην είμαστε σε κάποιο σύνδεσμο, από πού θα βρεθούν όλα αυτά. Φαντάζομαι έχει πλεόνασμα και θα τα δώσω από εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό, γιατί υπάρχουν καλές ομάδες. Τι θα γίνει με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν πρέπει οι Παναθηναϊκοί να έχουν γήπεδο. Ωραία. Εγώ λέω και το μοιράζομαι με τον Παπαδόπουλο ότι είναι εξαιρετικό το να λες ότι θα γίνει το γήπεδο του ΣΑΕ και την επόμενη μέρα συγκεκριμένες εφημερίδες, συγκεκριμένες ιστοσελίδες να εξαγριώνουν και να προτρέπουν προσλεκτική και ψυχολογική βία και όλο αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδόπουλο, να μην το καταδικάζει κανείς. Μάλιστα. Δεν μπορεί η δημοκρατία και η ευαισθησία να είναι αλακάρτ στον τόπο τούτο. Τώρα, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, αλλά στο κάνω πακέτο. Προσφυγικά Παναθηναϊκός, Ελαιώνας, Βοτανικός. Όλη αυτή η κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μία τρύπα εκεί κάτω στο Βοτανικό, η οποία έχει σταματήσει, τον Παναθηναϊκό να μείνει εκεί. Και υπάρχει και ένα αίτημα γενικότερης ανάπλασης της περιοχής που έχει ανάγκη από πράσινο και που θα μπορούσε να συνδεθεί και με το Λυκαβιτό και να φτιάξει μια εικόνα ομορφότερη για αυτή την πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας. Επειδή όντως λέω στους τηλεθεατές μας και ότι έχετε πολλά κρίσιμα ερωτήματα, προσπαθώ να προσθέσω κι άλλα για να κλέψουμε χρόνο. Σε αυτά λοιπόν, στα προσφυγικά, στον Ελαιώνα, στο δίκαιο αίτημα των οπαδών του Παναθηναϊκού να έχουν γήπεδο, προσθέστε Ελληνικό και Αστέρα. Και θα δείτε. Τα είχα και αυτά στο πακέτο, κάντε τα όλα. Λοιπόν, μια απάντηση. Θα δείτε, για όλα. Κύριε Παπαδόπουλε, ότι υπάρχει μια κόκκινη κλωστή, μια κόκκινη γραμμή που όλα αυτά τα συνδέει. Κοροϊδεύουν και εξαπατούν τον κόσμο ότι ενδιαφέρονται για την ανάπλαση. Η ανάπλαση ποτέ δεν λαμβάνει χώρα όταν δεν έχουν να κερδίσουν οι μέτεροι εργολάβοι και επιχειρηματίες. Γιατί ας πιάσουμε την ιστορία του γηπέδου του Παναθηναϊκού και ελπίζω να μην γίνει το ίδιο και με το γηπέδο της ΑΕΚ, γιατί τότε δεν θα φταίει Δούρου. Όταν το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν να γίνει, το γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν να γίνει, θα θυμάστε ότι είχαν φτιάξει μια ιστορία ότι υπήρχαν κάποιοι γραφικοί τύποι που υπεράσπιζαν κορμοράνους. Έχω γεννηθεί στην περιοχή. Ωραία, και δεν υπήρχαν ούτε τότε κορμοράνοι. Οπότε, γιατί έχω γεννηθεί στο Βοτανικό και πήγαινα βόλτα εκεί κάτω. Οπότε, κύριε Παπαδόπουλο, φτιάξανε. Ήταν εργοστάσιο της ΕΤΜΑ τεχνικής μετάξυσης. Φτιάξανε μια τέτοια ιστορία, η οποία περπάτησε. Όπως ευτυχώς οι πολίτες πια είναι πιο όριμοι και δεν περπάτησε η ιστορία ότι Δούρου είναι αντί-εκτζού και δεν θέλει να το φτιάξει το γήπεδο. Αλλά τότε είχαν πιστεί πολύ περισσότερο από ότι σήμερα. Και ούτε λίγοτε πολύ μας είπαν ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν το φτιάχνουν κάποιοι ευαίσθητοι το εμποδίζουν κάποιοι ευαίσθητοι περιβαλλοντικά πολίτες. Όταν οι τότε πρόθυμοι επιχειρηματίες ναυάγησαν, που θα εκμεταλλευόντουσαν το ζήτημα της ανάπλασης γύρω από το γήπεδο, ο Παναθηναϊκός δεν απέκτησε γήπεδο. Το λέω έτσι πολύ γκρόσο. Είστε υπέρ της μεταφοράς του γήπεδου, έτσι καθαρά. Εγώ θεωρώ ότι δεν έρχεται ένας περιφερειάρχης και ένας υπουργός και λέει το παίρνω αυτό από εδώ, το πάω από εκεί. Πριν 10 χρόνια ο Παναθηναϊκός έπρεπε να φτιάξει γήπεδο στον Ελαιώνα, τώρα το ξεχάσαμε, το ιστορικό της Αλεξάνδρας. Αυτά πρέπει να παίρνεις υπόψη σου από την ίδια την κοινωνία και τους τεχνοκράτες και τους φορείς μέχρι την ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, Ελληνικό, Αστέρας, προσφυγικά, Νέα Φιλαδέλφια, γήπεδο Παναθηναϊκού, γήπεδο ΑΕΚ, είναι τα ψέματα που μας λένε για την ανάπτυξη που δεν έρχεται. Και εσείς τα ξέρετε γιατί παρακολουθείτε την οικονομία. Θέλουμε ανάπτυξη μόνο αν την ημέτερη κερδίζουν. Δεν θα κάνουμε ποτέ ανάπτυξη και ανάπλαση αν δεν υπάρχει ένα κέρδος ημετέρων. Λέω λοιπόν και για τα προσφυγικά και για τα γήπεδα και για το Ελληνικό και για τον Αστέρα ότι θα πρέπει επιτέλους το ζήτημα της αξιοποίησης και της ανάπτυξης να είναι εντός της αυστηρότητας και της νομιμότητας. Μάλιστα. Τώρα. Να πάω και σε ένα άλλο θέμα από αυτά τα αναπτυξιακά που λέμε και που είναι και δύο τα θέματα. Ναι. Έτσι. Το ένα είναι το Πανεπιστημίου για την. Το Rethink in Athens. Ναι. Το ξέρετε, πρόγραμμα. Το να κάνεις ένα πεζόδρομο, εγώ το έχω δει και στο εξωτερικό πολύ, προϋποθέτει μελέτες πώς θα ρυθμίσεις το κυκλοφοριακό. Γιατί χωρίς να το ρυθμίσεις και χωρίς να κάνεις και μερικές άλλες ενέργειες παράλληλες, μια πεζοδρόμηση που φαντάζει πολύ ωραία και που είμαι υπέρ των πεζοδρομήσεων, χωρίς σχεδιασμό είναι άχρηστη. Δηλαδή θυμάμαι σε μια πόλη
στη Γερμανία που είχα πάει με κάτι φίλους μου εκεί, ότι μια μικρή πόλη, όχι μεγάλη, αλλά τέλος πάντων, είχε κάνει μια τεράστια τέτοια πεζοδρόμηση στον κεντρικό του δρόμο, σαν την Πανεπιστημίου, αλλά είχαν φτιάξει στις εισόδους τεράστια πάρκινγκ, για παράδειγμα. Mm. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι κάτι κάνανε για να λειτουργήσει η πόλη και να λειτουργήσει και ο πολίτης μες στην πόλη αυτή και να εκμεταλλευτεί το περπάτημα, ενώ ταυτόχρονα έχει κάπου να ακουμπήσει το αυτοκίνητό του ή ξέρω και εγώ τις δημόσιες συγκοινωνίες να εξυπηρετούν την πρόσβαση στην πόλη. Κύριε Παπαδόπουλε, είτε μιλάμε για τα σκουπίδια για να σας πάω πίσω, είτε μιλάμε για τις πεζοδρομήσεις. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Πυρητιδά. Έχουν πάει κάποιοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, διαβάζω. Και το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτουμε την Πυρητιδά είναι γιατί εξυπηρετούν κάποιοι συμφέροντα. Ας πούμε, το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να πουλήσουμε τώρα τη ΔΕΗ τελείως, να την κόψουμε κομμάτι-κομμάτι και να την πουλήσουμε την ίδια στιγμή που η γαλλική ΔΕΗ κατά 80% ανήκει στο δημόσιο, ήταν νερά στη Γερμανία, στη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ, επανέρχονται στο δημόσιο έλεγχο. Αν αυτά δεν τα διαβάζουν κάποιοι αιρετοί, είτε σε επίπεδο υπουργών, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά διαβάζουν άλλα, έχουν ευθύνη. Για τα νερά που έχω θέσει ως δημοσιογράφος, θα σας πω ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια καλή ποιότητα νερό σε μεγαλούπολη. Ελπίζω να σας ακούνε. Ναι. Και που λέω ότι είναι ένα έγκλημα, ένα μονοπωλιακό είδος να γίνει ιδιωτικό, όταν η Ευρώπη από τη μια υποκριτικά μου λέει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανταγωνισμός και στην άλλη με οθεί μέσω της Τρόικα ή δεν ξέρω ποιον άλλο μηχανισμό να το κάνω ιδιωτικό αυτό το μονοπωλιακό είδος που είναι η πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Όχι ο Παπαδόπουλος και η Δούρο, αλλά κάποιοι είναι Ευρωπαίοι αλλά καρτ. Τέλος πάντων, πάμε στο ζήτημα της πεζοδρόμησης. Καταρχάς να θυμίσουμε ιδίως στους νεότερους τηλεθεατές, αλλά δυστυχώς και πολλοί αγνοούν τη συνομήλικη μας, ότι πρόκειται για μια σπουδαία ιδέα του Αντώνη Τρίτσι. Δεν είναι τόσο καινούριο. Εγώ είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ. Είχε πει για υπογειοποίηση και της Ακαδημίας ο Τρίτσι. Είχε, ήταν, σε ένα κομμάτι τουλάχιστον, εκεί άνθρωπος, πίσω από το Πανεπιστήμιο. Να, κι άλλος ένας άνθρωπος που πήγε να υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να μην... Το ξέρω γιατί ήταν και φίλος μου και τα συζητάγαμε. Ωραία. Είναι λοιπόν, ήταν ένα όραμα που πάει πολύ πίσω. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που έσπευσα να κάνω μετά την ανακήρυξη της υποψηφιότητάς μου ήταν να επισκεφτώ μετά από πρόσκληση του κυρίου Παπαδημητρίου τους χώρους όπου υπάρχουν τα σχέδια για το λεγόμενο πρόγραμμα Rethinking Athens, που αφορά ουσιαστικά την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Εκεί είχα την ευκαιρία και να δω και να με ξεναγήσουν στο πώς σκέφτονται ότι πρέπει να γίνει και βεβαίως να βάλουμε και να συζητήσουμε και τις ενστάσεις που υπάρχουν από τότε και καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Αυτό που μόλις είπατε. Αν δηλαδή γίνει μια πεζοδρόμηση εντυπωσιακή, η οποία το μόνο που θα κάνει είναι να κρύψει την άλλη πλευρά της Αθήνας, που θα είναι πιο σκοτεινή, που θα επιβαρυνθεί, ξέρετε, με το κυκλοφορικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ούτε εσείς ούτε εγώ, πολύ δε μάλλον είμαι στη θέση της Περιφερειάρχου, θα μπορούσα να στηρίξω τέτοιου είδους έργα. Αυτά που ξέρετε βάζουν ουσιαστικά τα σκουπίδια κάτω από το χαλί ή τα σπρώχνουν πιο πέρα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και όταν λέω όχι εδώ ευχές, ότι και το ίδιο το πρόγραμμα και οι πολίτες της Αθήνας ως επιτοπλίστων και τα αρμόδια υπουργεία κτλ. Θα παρέμβουν με εκείνον τον τρόπο να μην έχουμε ένα έργο βιτρίνας. Πάντως, κυρία Δούρο, δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε και είχα πολλά άλλα να συζητήσουμε, αλλά είστε τόσο αναλυτικοί σε αυτά που μας είπατε που δεν μπόρεσα και να σας διακόψω. Ξέρετε κάτι, έχει ευτελιστεί ο πολιτικός λόγος. Μιλάμε όλοι με ατάκες. Ναι, εδώ δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κάνουμε κουβέντα ουσίας. Αν δεν στριμώχνεις, προσέξτε, αν δεν στριμώχνεις την απάντηση σε μία έβυχη ατάκα, αυτό χρημά σημαίνει ότι αγνοείς. Ξέρετε, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ, είτε εσείς, είστε περιφερειά, είστε οποιοδήποτε άλλο, να δουν και το πολιτιστικό μέρος αυτής της πόλης και να το αναδείξουν και να ενώσουν χώρους πολιτιστικούς που μπορεί να γίνουν και περίπατοι, που μπορεί να αρχίζουν από την Ακρόπολη και να καταλήγουν, ξέρω και εγώ, στην Ακαδημία Πλάτωνος, για να μπορέσει αυτή η πόλη Πλάτωνος και να ανασάνει. Είναι σαν τον Ελαιώνα, είναι σαν τον Ελληνικό. Ήταν οι βόλτες μου ως παιδί εκεί στην περιοχή. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω κλείνοντας την εκπομπή μας για απόψε, αλλά με πάρα πολύ θλίψη και οργή ώρες, αλλά η οργή δεν πρέπει να κατευθύνεται σε πολιτική παρέμβαση, ανακαλύπτω ότι αγνοούν οι συμπολίτες μας την Ακαδημία Πλάτωνος. Και επειδή την αγνοούν, υπάρχουν ήδη βλέψεις για να φτιαχτεί εκεί, δίπλα στο γυμναστήριο του Πλάτωνα, που θα έπρεπε να είναι σαν τους Δελφούς, που θα έπρεπε να είναι σαν την Ακρόπολη. Ξέρουμε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που λένε From Plato to NATO. Λοιπόν,
να γίνει μολ, να γίνει εμπορικό κέντρο, κύριε Παπαδόπουλε, στο όνομα της ανάπτυξης πάλι. Λοιπόν, πάντως εγώ πιστεύω ότι ο πολιτισμός αν αναδειχθεί στην πόλη μας και ευρύτερα στην περιοχή μας, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα το κέντρο της, είναι και το Σούνιο, είναι και η Βραβρώνα, είναι και πολλές περιοχές με ιστορικό παρελθόν, θα μπορέσει έτσι και να έχει και τουριστικό ενδιαφέρον η πόλη τους 12 μήνες που επικαλούνται κάποιοι υποψήφοι δήμαρχοι, αλλά χωρίς τέτοιες πραγματικές ουσίας παρεμβάσεις δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι, γιατί να ομνείς μονίμως τον πολιτισμό της πατρίδας μας και στις δυνατότητες τουρισμού και να περνάνε δεκαετίες, κύριε Παπαδόπουλε, και να μην γίνεται τίποτα, αρκετά φτάνει ως εδώ. Μάλιστα. Κυρία Δούρου, εύχομαι κάθε καλό στην πορεία σας ως εκλογές. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε και να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.